Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με τα του δικού σας χαρτοφυλακίου θα ασχοληθούμε, γιατί δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσα πολλά και επίμονα είναι τα ερωτήματα. Δεν μπορούμε όμως και εμείς να αποφύγουμε μια ερώτηση για τον ανασχηματισμό. Το απόγευμα σε 6.30 υπάρχει ορκομοσία. Και από εκεί που στη τελευταία παρόμοια διαδικασία είχαμε δει ένα άνοιγμα προς την Καραμαλική πτέρυγα, να το πω εγώ τώρα, με την κυρία Παπακώστα, αλλά και με την κυρία Ξενογεννακοπούλου, είχαμε μια πρώτη επαφή με το χώρο του Πασόκ. Τώρα ακόμα δύο στελέχη, ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Τόλκας, μπαίνουν και έχουν προκαλέσει και συζητήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως διαβάζουμε και ακούμε. Έχουν προκαλέσει. Κοιτάξτε, εκείνοι που πρώτα απ' όλα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό οι οπαδοί και τα μέλη να αναρωτιούνται γιατί θα έπρεπε για άτομα τα οποία έχουν εκφραστεί αρνητικά στο παρελθόν να υπάρχει αυτή η υποδοχή στις γραμμές της κυβέρνησης καταρχήν. Έτσι, δεν γίνανε μέλη, δεν γίνανε μέλη του κόμματος. Αυτό που εγώ λέω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εντάξει, τα μέλη καταλαβαίνω έχουν και ένα συναισθηματισμό να αρνούνται εκείνο που μιλούσε με έναν τρόπο περιφρονητικό ίσως στο προηγούμενο διάστημα. Ναι. Όμως εκείνοι που μιλούν για συνένεση, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν νομίζω ότι έχουν κανένα λόγο να διαμαρτύρονται γιατί επιτυχάνεται αυτή η συνένεση στο πρόσωπο της δικής μας κυβέρνησης. Το λέω καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα και η κυβέρνησή μας είναι μια κυβέρνηση που συνενώνει τους Έλληνες. Εκφράζει όλες τις πλευρές των πολιτών που θέλουν πραγματικά να προχωρήσει η χώρα στον δρόμο που έχουμε χαράξει και έχουμε αποτελέσματα. Όσοι έρχονται σε αυτό το δρόμο, τι άλλαξε, με απλό, τι άλλαξε, με απλό τρόπο. Από αντισύριζα έγιναν ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μωραΐτης και ο κ. Τόλκας. Ενδεχομένως. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης, την είδαν σε βάθος χρόνου και ένιωσαν. Είναι ότι έμειναν χωρίς πολιτικό σπίτι και πήγαν σε μια παράταξη η οποία έχει ρεύμα ξεκάθαρα. Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε εσείς ότι έκανε? Φαντάζομαι θα απαντήσουν εκεί σε ένα τέτοιο ερώτημα. Μπορώ να εικάσω ότι η ίδια η πολιτική που έχει ακολουθήσει το Κινάλ είναι ο λόγος για την αυτή τη νέα τους τοποθέτηση. Δεν υπάρχει καμία προσδοκία για κανέναν που μπορούσε να υπολογίζει σε συνενέσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, να βρει κάποια λύση σε αυτή την πορεία που έχει ακολουθήσει το Κινάλ με τις πολιτικές που ήδη όχι μόνο διακηρύσει αλλά και υποστηρίζει. Αλλά τέλος πάντων, μια κουβέντα να πω. Όλοι έχουν εδώ και χρόνια μιλούν για συνένεση, συνένεση, συνένεση. Αυτό δεν είναι συνένεση. Συνένεση όμως το γεγονός είναι και μερίδιο υπουργείων, έτσι όπως λέει η κυρία Γεννηματά. Αυτό που εσείς περιγράφετε ως συνένεση, κυρία Γεννηματά, το λέει delivery υπουργείων στους πρόθυμους. Άμα τάξεις μια υπουργική καρέκλα, ο άλλος ενδεχομένως έρχεται. Αυτό να υποτιμά έτσι τους στενούς συνεργάτες της, η κυρία Γεννηματά. Καλά, οι στενοί συνεργάτες πήγαν από το κόμμα της απ' την άλλη. Δηλαδή έχει δικαίωμα και εκείνη να κάνει την εκτίμησή της ενδεχομένως. Μα και εκείνη πήγε με τη Νέα Δημοκρατία και την πιο σκληρή μορφή της φιλελεύθερης πολιτικής που παρέδωσε τη χώρα σε προβλήματα και δεν την πείραξε. Συνένεση είχε και εκεί, αλλά σε μια κατεύθυνση εντελώς αρνητική για το λαό μας. Αυτό θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θεωρεί ότι προσπαθείτε να διεμβολήσετε το και να αποκτήσετε ηγετικό, να έχετε ηγετικό ρόλο τέλος πάντων στην κεντροαριστερά και διεμβολίζετε με άσχημο τρόπο το κίνημα αλλαγής. Κοιτάξτε, κάθε φορά που βάζουμε θέματα εθνικού χαρακτήρα ή θέματα κοινωνικά, αυτό που λένε οι άλλες δυνάμεις είναι ότι προσπαθούμε να τους διαλύσουμε. Να συμφωνήσουν και εκείνοι στη δική μας πολιτική και να μην διαλυθούν. Αυτό το πρόβλημα που προκύπτει στο Κινάλ είναι γιατί επιλέγουν μια πολιτική προς την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στελέχη που νόμιζαν ότι άλλη θα ήταν η πορεία του Κινάλ, απογοητεύονται και σου λέει δεν υπάρχει σωτηρία, θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν πάτε να προσεγγίσετε λίγο και την πολιτική της κέντρου αριστεράς? Εμείς πάμε με την πολιτική μας. Και αυτή η πολιτική μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Είστε ένα αριστερό κόμμα. Βεβαίως και παραμένουμε αριστερό κόμμα. Αυτή η διεύρυνση προς την κεντροαριστερά τι θα φέρει ως μίξ? Δηλαδή. Κύριε Μιχελιδάκη, από αρκετούς αιώνες πριν, να μην κάνω ιστορία τώρα. Η λογική της αριστεράς, το απέδειξε σε πολλές φάσεις της ιστορίας, είναι ότι στην κυβέρνηση είναι άλλα τα πράγματα που κρίνονται από ό,τι στο κόμμα. Το κόμμα μπορεί να ακολουθεί τη δική του αναζήτηση ιδεών, πολιτικών επεξεργασιών. Η κυβέρνηση έχει άλλο σκοπό. Εκφράζει γενικότερα τάσεις της κοινωνίας, προβληματισμούς. Δεν εκφράζει απαραίτητα το κόμμα.
Υπουργέ. Η κυβέρνηση δεν εκφράζει μόνο το κόμμα. Να πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας, γιατί μπορεί να κάνουμε πολιτική κουβέντα για μισή ώρα και παραπάνω. Όση ώρα κάνουμε, πολιτική κουβέντα. Πόση ώρα έχετε μέσα? Ελάχιστα. 29 μηνύματα. Πέρα από αυτά, μηνύματα μόνο, όχι τα mail. Πέρα από αυτά που έχουμε δώσει. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Καταρχήν, να κάνω μια ερωτησούλα. Το πρώτο, την πρώτη θα κάνω. Δεν είναι σε αυτές που είχαμε κωδικοποιήσει, είναι καινούργια. Τώρα ήρθε. Ναι. Καλημέρα. Αν θεωρείτε σοβαρό, ρωτήστε τον Υπουργό Εργασίας γι' αυτό που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες μέρες τη χορήγηση διπλών συντάξεων σε πρώην Προέδρους Δημοκρατίας, βουλευτές κλπ. Δεν χορηγήθηκαν διπλές συντάξεις. Αυτό που συνέβη είναι να κρίνω μια γνωμοδότηση που έκανε το νομικό συμβούλιο του κράτους, μάλιστα με ομοφωνία. Η πλειοψηφία έκρινε για κάποιους λόγους ότι πρέπει να δοθούν αυτές οι συντάξεις στο ύψος που ζητούσαν οι δικαιούχοι. Η μειοψηφία έλεγε για πολύ πιο ισχυρούς λόγους ότι πρέπει να δοθούν αυτές τις φορές, αυτές οι συντάξεις. Αυτή η απόφαση είναι παλιά και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν έχουν δοθεί αυτές οι συντάξεις. Θα δοθούν. Εξετάστηκαν. Είπα και έκανα και μια ατομική δήλωση ότι από κάθε σκοπή, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα τα πρόσωπα και δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και προσεκτικοί όταν μιλάμε για τους πρόσωπα που είναι, έχουν θεσμική αξία για τη χώρα, να είναι από κάθε άποψη η υπόθεση αυτή. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την συνάδελφο την Κατερίνα Τιγράβου που κάνει το Υπουργείο για να βοηθήσει όλο αυτό. Όμως υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Έρχεται κάθε μέρα, είναι το ίδιο επίμονο. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και κύριες συντάξεις, οι οποίες είναι εκκρεμείς. Και λίγο με τα χρονοδιαγράμματα έχετε βγει λίγο έξω στο Υπουργείο Εργασίας για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι πιο έντονο το πρόβλημα με τις επικουρικές. Δηλαδή, έρχονται από το 15 πολλά μηνύματα. Σου λέει από το 15 και δεν έχω πάρει την επικουρική. Πώς θα την πάρω? Δηλαδή, τη θέλω τη σύνταξη τώρα που είμαι καλά και θα την αξιοποιήσω. Αν μην την πάρω και κληρονόμενο. Θα δώσω μια πρώτη απάντηση. Λοιπόν, ναι. Έχει δοθεί το 75% των καθυστερημένων από παλιά, και ενώ από το 2015, παροχών που ανέρχονταν τότε σε 400.000 περιπτώσεις. Κύριες ήταν αυτές? Κύριες επικουρικές και φάπαξ. Οι κύριες ήταν 165.000. Οι κύριες αυτή τη στιγμή είναι στους 40-42.000 εκκρεμείς συντάξεις. Κάθε μήνα προστίθενται 12 με 13.000 νέες αιτήσεις. Άρα αυτές οι 40.000 που ακούμε εδώ και ένα χρόνο δεν είναι οι ίδιες 40. Όχι, φυσικά, προστίθενται καινούργιες. Μα προστίθενται πάντα αιτήσεις. Ναι. 12 με 13.000 αιτήσεις μηνιαίως. Ναι. Οι επικουρικές είχαν πράγματι μια καθυστέρηση. Είχα πει ότι θα επιταχυνθεί η χορήγηση των επικουρικών. Είχανε. Ναι. Τον Γενάρη εκδόθηκαν 13.000 επικουρικές μόνο όταν το πολύ ήταν 3 με 4.000 στο παρελθόν. 13.000 επικουρικές αν μέσα στον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο τώρα του 19, από πότε ήταν αυτές οι επικουρικές? Του 15, του 14, του 16. Παλιές εκκρεμότητες. Να σας πω καταρχήν, να θυμίσω ότι οι επικουρικές είχαν σκαλώσει στον νόμο που είχε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ πριν το 14, σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε να υπάρχει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η ρήτρα θανάτου. Και είχε σταματήσει η εφαρμογή του. Δεν βγαίνανε επικουρικές συντάξεις για πολύ διάστημα σχετικά με αυτό. Όπως και δεν βγαίνανε καθόλου εφάπαξ από το Σεπτέμβριο του 2013. Καθόλου. Καθόλου. Δεν ήταν η κυβέρνηση δικιά μας που δεν τις έβγαζε. Δεν έβγαιναν. Όλη αυτή η ισόρρευση εκκρεμωτήτων μαζί με τις νέες που προστίθεταν, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε ένα μεγάλο όγκο. Αυτά, με το ρυθμό που πάμε, εμείς δεν ικανοποιούμαστε με το ότι πετυχαίνουμε καλύτερα. Δηλαδή, από αυτές τις εκκρεμότητες. Με τι ρυθμό προχωράνε? Το χρονοδιάγραμμα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε περιμένουν 4 χρόνια. Να σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αρκετοί. Διότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πρώην υπάλληλοι του Γενικού Λογιστήριου. Πρώην δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, ναι. Οι αξιωματικοί, όσοι συνταξιούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι συνταξιούχοι του ΤΣΑΙ. Είναι συνταξιούχοι του Ταμείου Νομικών. Και του Τσμέδε. Κυρίως αυτοί είναι. Μα αυτό τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή? Υπάρχει πρόβλημα στα αρχεία τους, υπάρχει πρόβλημα στο ότι δεν είναι καθαρισμένες. Να βρεθούν όλα τα στοιχεία, δηλαδή. Βεβαίως, μα δεν είναι. Έχουμε διαπιστώσει και είναι θέμα που ερευνά και η εισαγγελική αρχή ότι πάρα πολλές συντάξεις που καταβάλλονταν σε ένα συγκεκριμένο ταμείο, στο Τσάι να πω,
Έτσι είναι η αλήθεια. Δίνονται τα συντάξεις χωρίς να έχουν καταβληθεί εισφορές. Να ρωτώ κάτι, κύριε Πετρόπουλο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Και αλλάζει το σύστημα. Δεν θα μπορούσατε να υιοθετήσετε μια πρακτική, να δίνετε κάτι έναντι τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να εκαθαριστεί το τελικό τους ποσό? Έχετε δίκιο, ήδη το έχουμε προβλέψει. Περάσαμε νομοθετική ρύθμιση πέρυσι. Όταν ηλεκτρονικά καταθέτει τα στοιχεία του ο υποψήφιος για σύνταξη, μπορούμε να δίνουμε νωρίτερα τη σύνταξη, το 80% μάλιστα. Όχι το 50%. Της κύριας σύνταξης. Αλλά και της επικουρικής. Μπορεί να δοθεί και για την επικουρική. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει δοθεί αυτή η εφαρμογή, όμως διαπιστώνουμε. Για τους καινούριους, λέτε, όχι για τους παλιούς. Και για τους παλιούς μπορεί να το επανυποβάλλουν. Το βασικό είναι αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλε. Μας λέτε ότι μπορεί ένας που έχει κάνει καταθέσει τα χαρτιά του πριν από 4 χρόνια. Του 15. Να επανυποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του και να πάρει ένα έναντι. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να μην του στείλουμε δηλαδή. Όχι, το ξέρουμε. Το λέτε καλά. Υπάρχει σε πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονικά γίνεται. Ηλεκτρονικά γίνεται. Ναι, το πάνε μέσα και τα βάζουν τα στοιχεία του όπου προϋποθέσεις. Να σας πω κάτι. Προϋπόθεση είναι. Όχι. Προϋπόθεση είναι να έχουν πληρώσει εισφορές, να μην οφείλουν. Έτσι δεν είναι. Και να μην. Αυτές τις ρυθμίσεις που είναι τώρα. Που έχετε πει εσείς ότι... Θα το κάνουμε, θα πάρουμε υπόψη μας αυτή την γιατί ευκαιρία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, γιατί χρωστάνε και θα το πάρουμε υπόψη μας. Κοιτάξτε, να δείτε ένα πρόβλημα. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Είναι κάποια ένα ατομικά, αφορούν ένα-δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει σημασία. Να βάλουμε την Κατερίνα. Κύριε Μετζάνη, θυμάστε ότι όλα αυτά είναι παλιά προβλήματα. Είναι παλιά. Και όχι, να θυμηθούμε, γιατί λένε, ο ΕΦΚΑ τι κάνει. Ο ΕΦΚΑ λέει είναι προβλήματα. Σας είπα, ήδη το 77% των παλιών εκκρεμωτήτων είναι καθαρίστη. Θέλετε να διαβάσουμε μια περίπτωση. Το καταλαβαίνω. Να διαβάσουμε μια περίπτωση. Είναι περιπτώσεις ατομικές. Όχι, να το καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, αφορά άντρα 62 ετών, πρώην επιχειρηματία με κλειστή επιχείρηση από το 2016. Κακώς. Υπάρχει μια οφειλή προς το ταμείο του. Το κακώς, μια και το λέτε έτσι. Διότι εμείς. Παρά τα όσα συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε εισάγει διάταξη και ισχύει ότι κάποιος μπορεί να μην κλείσει την επιχείρησή του για να πάρει σύνταξη. Διότι παλιά, για να πάρεις να ζητήσεις. Πότε έγινε αυτό, για το 2016 έκλεισε η επιχείρησή του. Έχει δίκιο, το κάναμε το 2017. Ωραία. Εντάξει, δεν ίσχυε τότε. Να το συνεχίσω. Αλλά εν τούτης μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα. Χωρίς να χρειάζεται να τη διακόψει για να πάρει και να πάρει τη σύνταξη. Λοιπόν, να το συνεχίσω. Είναι η ίδια περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχει μια οφειλή προς το ταμείο του 21.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων. Έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογικά για αναπηρική σύνταξη, αναπηρία 75% έχει ο άνθρωπος, τα οποία έχουν περάσει από το ΚΕΠΑ. Θα έχει τη δυνατότητα, λέει, να μπει στη λήψη των 120 δόσεων ώστε να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης και να παρακρατείται η δόση από τη σύνταξη. Αυτός λοιπόν μπορεί να μπει σε 120 δόση. Εφόσον εκκρεμεί η διεκπαιρέωση της αίτησής του και δεν έχει χωρηθεί η σύνταξη, φυσικά. Μπορεί να μπει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και την Κατερίνα τη γράφη. Μας περιμένει και ίσως έτσι μας βοηθήσει και περισσότερο γιατί χειρίζεται το Υπουργείο. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Ακούς την συζήτησή μας εδώ με τον Υπουργό. Και ακούω και πραγματικά τα μηνύματα είναι βροχή για τον κύριο Πετρόπουλο. Βεβαίως κυρίως για τις επικουρικές συντάξεις, τις εκκρεμότητες. Ωστόσο, έχει δώσει τις απαντήσεις που περιμέναμε και καλό θα ήταν να προχωρήσουμε και στις 120 δόσεις γιατί πολλά είναι και τα ερωτήματα σχετικά με αυτό. Δηλαδή, μας ρωτάνε πότε θα ανοίξει σχετική πλατφόρμα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι το εξής. Εάν κάποιος έχει μπει σε παλαιότερη ρύθμιση, εξυπηρετεί κανονικά την ρύθμιση αυτή, πληρώνει κανονικά δηλαδή τις δόσεις, τι θα γίνει με αυτό? Όμως δεν έχει το ανάλογο κούρεμα, δηλαδή δεν είναι τόσο ευνοϊκά τα πράγματα όσο έχουν η συγκεκριμένη ρύθμιση η καινούρια. Θα μπορέσει ενδεχομένως να μπει στην άλλη ρύθμιση, προβλέπετε κάτι και γι' αυτό? Η δική μας, ο δικός μας σχεδιασμός είναι να συμπεριλάβουμε κάθε περίπτωση οφειλών με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά δεν θα εξαιρέσουμε ούτε περιπτώσεις που μπορούν πραγματικά να εξυπηρετηθούν με μια καλύτερη διευκόλυνση. Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι ακόμα και για τις 100 δόσεις που είχαν γίνει το 2015, που είχαν μπει τότε περίπου 120.000 άνθρωποι, μείνανε μέσα στις ρύθμιση 60.000 άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα γιατί και το επιτόκιο ήταν υψηλότερο και γιατί οι εισφορές που οφείλουν ήταν πολύ υψηλές. Αυτό που θα κάνουμε είναι να επανυπολογίσουμε την εισφορά που οφείλεται με τον τρόπο που βγαίνει τώρα η εισφορά. Δηλαδή με τον νόμο που ισχύει για τον ΕΦΚΑ.
Αυτό οδηγεί σε ένα άλλο ύψος εισφοράς, πολύ χαμηλότερη. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολλούς να παραμείνουν. Όμως, πρέπει να το τονίσω και προς όλους τους φορείς έκφρασης και εκπροσώπησης των συλλογικών τους συλλογικούς φορείς, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή υπάρχει ο ΕΦΚΑ. Πρέπει να το αντιληφθούν όλοι αυτό. Επειδή υπάρχει ο ΕΦΚΑ, μπορούμε να ρυθμίσουμε την οφειλή, ώστε να είναι στο ύψος των πραγματικά διαμορφούμενων καθαρών εισοδημάτων κατά έτος από το παρελθόν. Γι' αυτό μπορεί να πέσει η εισφορά. Αν τυχόν δεν υπάρξει ο ΕΦΚΑ, όπως λένε κάποιοι, δηλαδή επανέλθουν οι ασφαλιστικές κλίμακες του ΤΕΒΕ που ήταν 800 ευρώ και περισσότερες, ναι, ή τον, το ΕΤΑ και άλλων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών δεν θα μπορούσε να γίνει με τον τρόπο που κάνουμε. Προστατεύστε τον ΕΦΚΑ, στηρίξτε αυτή την επιλογή. Αυτό είναι ένα μήνυμα, το λέω στα επιμελητήρια, το λέω στη ΓΕΣΕΒΕ, το λέω στην ΕΣΕΕ. Μάλλον υποτιμούν τη σημασία. Κύριε Πετρόπουλε, σας ακούνε? Νομίζω ότι ακούνε. Αλλά πρέπει και να ανταποκριθούν. Υπουργέ, επειδή όσο να μιλάμε, το διευκρινίσουμε όμως λιγάκι αυτό το πράγμα, ναι, σχετικά με όσους έχουν μπει σε παλαιότερη ρύθμιση. Έχουμε, ας πούμε, ερώτημα τηλεθεάτριας που λέει ότι έχει μπει σε προηγούμενη ρύθμιση και του παρακρατείται ένα ποσό από τη σύνταξή του, το οποίο του αφήνει μόνο 250 ευρώ το μήνα, όπως λέει, για την υπόλοιπο σύνταξη. Με δεδομένη τη νέα ρύθμιση, τι θα γίνει για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν αυτές τις δεν έχουν μπει σε αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση? Θα μπορέσουν ενδεχομένως να επαναυπολογιστούν και σε αυτούς, να γίνει κάποια αίτηση? Ποιοι εξαιρούνται τελικά? Δηλαδή κάποιος, αυτό θα ήθελα να είναι σαφές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Κάποιος που έχει χάσει τη ρύθμιση θα μπορεί να μπει στην καινούργια ρύθμιση? Κάποιος που ήδη εξυπηρετεί την παλαιά ρύθμιση που βρίσκεται, δεν θα νιώθει λίγο αδικημένος με το να βλέπει άλλους να έχει κουρευτεί, σε άλλους να έχει κουρευτεί το πρόστιμο 75%, 85% και αυτοί να μην έχουν αυτό το κούρεμα, ούτε και το κούρεμα της βασικής οφειλής? Κάθε νόμος ισχύει από την περίοδο που τίθεται σε εφαρμογή. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί με αυτή την έννοια, γιατί να μην πάμε και στο 1980, στο 2000. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν, που πήραν σύνταξη το 2000. Έτσι όμως επαληθεύουμε και αυτούς που λένε ότι κάθε νέα ρύθμιση αλλιώς και καλύτερη. Ναι, αλλά τελειώνει εδώ. Τελειώνει, γιατί... Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, πρέπει να το ανταληφθούν όλοι αυτό. Σήμερα έχουμε ένα σύστημα που ρυθμίζει τις εισφορές σε ένα πολύ χαμηλό ύψος με βάση τις δηλώσεις των καθαρών εισοδημάτων. Αυτός είναι ο λόγος που μας δημιουργεί τη δυνατότητα επανυπολογισμού για να βγάλουμε μικρότερη οφειλόμενη εισφορά. Και γι' αυτό λέω, και το είπα λίγο πριν, όσοι έχουν αντιληφθεί τις συνέπειες, τις θετικές του ΕΦΚΑ, πρέπει να υποστηρίξουν τη διατήρηση του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που λειτουργεί, για να μπορούμε να κάνουμε και τις ρυθμίσεις οφειλών. Αυτό ισχύει από το 2017, από το 2017 το Γενάρη, ο ΕΦΚΑ. Όμως, είπαμε, επειδή πραγματικά σήμερα υπάρχουν ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω των παλιών οφειλών στο νέο σύστημα με τις χαμηλότερες εισφορές, να επανυπολογίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε το ύψος των οφειλόμενων εισφορών, σαν να ήταν τώρα η ημέρα, κύριε, που τις υπολογίσαμε. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε μερικά μπρος-πίσω, αλλά επειδή οι μεταθέσεις είναι πολύ ζωηροί και ενεργοί σήμερα, να μην αφήνουμε να πάτε τα ερωτήματα. Λέγαμε νωρίτερα για το έναντι, το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος συνταξιούχος, είτε για την κύρια είτε για την επικουρική σύνταξη. Έρχονται εδώ μηνύματα και λένε... Το 80%. Όταν είναι ηλεκτρονικά. Μας λένε λοιπόν οι τηλεθεατές, και να μας πείτε αν ισχύει και τι ακριβώς ισχύει, ότι όσοι είχαμε διαδοχική ασφάλιση δεν μπορούμε να πάρουμε το έναντι. Από το 15 περιμένουμε την επικουρική, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε έναντι γιατί ήταν διαδοχική ασφάλιση. Ισχύει αυτό? Αν είναι βεβαιωμένοι και καθαρισμένοι οι διαδοχικοί, μπορούν. Αν όμως πρόκειται για διαδοχική που προέρχεται από χώρες εκτός Ελλάδος. Όπως μας στέλνει και εδώ ένας τηλεθεατής από Σουηδία. Υπέθεσα που εκεί περιμένουμε την εκαθάριση του ύψους της σύνταξης και του χρόνου. Μα οι Σουηδοί λένε ότι εδώ πέρα το σύστημα δεν δουλεύει. Θα σας πω. Έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα και το δικρόμενο. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, παλαιότερα, πριν τον νόμο των δικών μας,
αυτός δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη αν είχε λιγότερα από 15 χρόνια. Να. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που τους λείπανε κάποιοι μήνες, μέρες ή χρόνια. Με τα χρόνια που έχουν σε άλλη χώρα, συμπληρώνουν πλέον τον χρόνο για να πάρουν σύνταξη. Mm. Και θα παίρνουν σύνταξη πια. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση που ο δικός μας νόμος δημιουργεί δικαίωμα για πρώτη φορά και πράγματι εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση στα στοιχεία τα οποία πρέπει να επεξεργαστεί το λογισμικό. Όμως, εκεί εκδίδουμε χειρόγραφες αυτές τις συντάξεις, διότι δεν υπήρχε προηγούμενη τέτοια εφαρμογή και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει καθυστέρηση. Επειδή είναι χειρόγραφη η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το λογισμικό και για αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία, πρόβλημα, λέει εδώ μια τηλεθεάτρια, η Άννα Μαρία, ότι ο πατέρας έφυγε το 17, έμεινε πίσω η μάνα, παίρνει από τότε μια μικρή προσωρινή σύνταξη. Δεν προσδιορίζει το ποσό ή το ποσοστό. Οπότε να περιμένει την κύρια σύνταξη ολόκληρη. Εδώ τι συμβαίνει με αυτό. Και αυτό εσύ. Επεξεργασίες έχουν τελειώσει για τις συντάξεις. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε περάσει διάταξη σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις που ήταν 384 ευρώ στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕ, κάπου εκεί 360, είναι 720 ευρώ πια η κατώτατη σύνταξη χείρας με ανήλικο παιδί. Και με ανήλικο παιδί ήταν πολύ λιγότερη πριν. Το ίδιο και στον ΟΓΑ. Ήταν πολύ μικρή η σύνταξη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στα 100 ευρώ. Κοντά στα 100 ευρώ. Όχι, υπάρχει επίσης και το άλλο κενό. Το κενό το χρονικό. Αν δεν έχουν συμπληρώσει τα 55 τους χρόνια, δεν καλύπτονται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, το ξέρω. Να ρωτήσουμε όμως λίγο τον Υπουργό, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι έχουμε και μία. Περιμένουμε μία θετική παρέμβαση από το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά στις χείρες. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό, έρχεται αναστολή του μέτρου. Το έχω ανακοινώσει στον αρμόδιο φορέα που συναντώ συχνά ότι αυτό θα συμβεί. Τι θα συμβεί δηλαδή, κύριε Υπουργέ? Θα ανασταλεί η έναρξη εφαρμογής του μέτρου για την ηλικία μέχρι 55 ετών. Αυτό που συζητάμε. Ναι. Θα περάσουμε διάταξη που θα το ρυθμίσει αυτό. Άρα δεν θα μένουν στο κενό αυτές οι γυναίκες. Δεν θα μένουν χωρίς σύνταξη μετά από τρία χρόνια, πόσο ήταν αυτό. Ναι, αυτό λέμε, έτσι. Γι' αυτό δεν μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Το έχω πει κατά επανάληψη. Αυτό και θα πότε έρχεται ο νόμος? Πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές και τις εκλογές. Τώρα μας πάτε αλλού. Συγγνώμη, τώρα μην βάζετε. Είμαστε Ελλάδες, έκανε πρωί-πρωί. Έκανα λάθος απάντηση, με συγχωρείτε. Πριν τις εκλογές, ποιες εκλογές? Το Μάιο, τον Απρίλιο. Δεν δίνεται είδηση. Για πείτε μας, κύριε Υπουργέ, για τις εκλογές. Λάθος έκανα. Εγώ ήθελα να πω πριν την επέλευση της ημερομηνίας 13 Μαΐου. Που ισχύει η ανακοπή, με συγχωρείτε. Όχι. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Πάντως έρχεται. Ήθελα να πω. Θα είναι πριν τις εκλογές προφανώς, γιατί είναι πριν. Είναι 13 Μαΐου. Μάλιστα. Νομίζω η πρώτη γυναίκα. Σας δώσαμε το νερό της αλήθειας εκεί. Όχι, είναι. Εντάξει. Σας κεράσαμε. 13 Μαΐου. 13 Μαΐου. Είναι η πρώτη γυναίκα που έμεινε χείρα στις 13 Μαΐου του 2016. Ναι. Συμπλήρωνε τρία χρόνια τότε. Ναι. Άρα πριν την ημέρα εκείνη θα έχει νομοθετηθεί. Μάλιστα. Άρα για να μην μείνει τρύπα, λέτε, να μην μείνει χρονικό κενό. Θα έχει ρυθμιστεί από πριν. Να πούμε και μια κουβέντα για τα αναδρομικά. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις των συνταξιών που έχουν υποβάλει αίτηση στο ταμείο τους. Θα δοθεί πολιτική λύση από την κυβέρνηση για το θέμα των αναδρομικών των συνταξιούχων, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Οι συνταξιούχοι μας λένε ότι δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Οπότε περιμένουν κάποια λύση από εσάς. Έχω απαντήσει πολλές φορές σε αυτό το ερώτημα. Τα δικαστήρια δεν έχουν απαντήσει ακόμα για την οριστική τους θέση. Θα περιμένουμε την άποψη των δικαστηρίων και προφανώς η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών γίνεται με τον τρόπο που η δική μας κυβέρνηση κάθε φορά εκδηλώνει. Αρκεί δηλαδή μια απλή αίτηση, κύριε Πετρόπουλε? Αυτό λένε, ρωτάνε και όλες αν πρέπει, δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε δικηγόρους. Εγώ δεν μπαίνω σε νομικές μόνο αναλύσεις, τις οποίες έχει κάνει το δικαστήριο και έχει πει ότι τα αναδρομικά δεν μπορούν να κατεβηθούν για όσους δεν είχαν υποβάλει αγωγή 1 Ιουνίου του 2015. Αν ήταν να περιοριστώ στα νομικά, θα έλεγα, έτσι έχει πει το δικαστήριο, δεν υπάρχει περίπτωση αναδρομικών. Άρα τι λέμε τώρα? Αυτό που λέω πάντα όμως είναι ότι η δική μας πολιτική αντίληψη είναι να βελτιώνουμε τη θέση όσων στο παρελθόν υπέστησαν απώλειες και αυτό θα κάνουμε στη συνέχεια. Αν τυχόν υπάρξει απόφαση δικαστηρίου που θα το πει και
θα πει κάτι τέτοιο. Η δική μας πολιτική είναι να ικανοποιούμε όλους τους ασφαλισμένους, χωρίς να κάνουμε διάκριση ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε αγωγή, στο μέτρο που τα δημοσιονομικά περιθώρια μας το επιτρέπουν. Θα επιμείνω τώρα εγώ σε ερωτήματα που έρχονται, γιατί είναι προσωπικές. Γιατί δεν νομίζω αυτοί που ρωτούν θα λέγανε πηγαίνετε κάτι ένα τέταρτο μνημόνιο που λέει, που λέει η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματούχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να δω. Ναι, στην επίμαχη δήλωση. Δεν είναι μόνο αυτός. Πολλοί το έχουν πει. Δεν νομίζω ότι να ζητάνε κάτι τέτοιο. Θα μπορούμε στο βαθμό που θα πετυχαίνουμε ανάσες, βήματα θετικά. Και αυτό θα το πετυχαίνουμε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων. Δεν τρέχει πρόγραμμα δηλαδή. Υπάρχουν όμως μνημονιακοί νόμοι που έχουν μείνει. Σε μια χώρα λοιπόν εκτός μνημονίων, λέει εδώ ο Αργύρης, ότι ρε παιδιά, τρία χρόνια το ΤΣΜΕΔΕ μας λέει ότι δεν βγαίνει σύνταξη, διότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει δώσει το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί. Η προσωρινή σύνταξη είναι 361. Μπορείς να ζήσεις. Και τώρα πώς να απαντήσεις σε αυτό? Όχι, δεν μπορείς να ζήσεις, αλλά το ΤΣΜΕΔΕ δεν είχε καθαρισμένο μητρό και λειτουργικό τέτοιο που να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις. Το ΙΚΑ δεν παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, το έχετε πει, το είπατε αρκετές φορές, σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε, το ένα ταμείο δεν είχε, το ένα ταμείο δεν είχε. Το έτσι. Άλλο ταμείο δεν είχε. Έτσι ήταν. Το ξέρω. Και δουλεύουμε να πυρετοδός να τα φέρουμε στην άκρη. Κάποια περίοδο ψάχναμε χαρτάκι-χαρτάκι σε ένα. Δεν θέλω να πω το ταμείο, γιατί ψάχναμε τη σύνταξη του πεθερού μου, γιατί ήταν διαδοχική και ήταν μπακαλόχαρτα κάπου. Ναι. Αλλά τι κάνουμε γι' αυτό? Από τον Φλεβάρι ήδη άρχισαν να στελεχώνονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με προσωπικό που έρχεται με πρόγραμμα ετήσιο από τον ΟΕΔ για να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Οι ενοποιήσεις που γίνονται και τα συστήματα που επεξεργαζόμαστε και βάζουμε σε εφαρμογή σιγά σιγά διευκολύνουν και αυτά την έκδοση, ταχύτερη έκδοση συντάξεων. Το παράδειγμα που σας είπα με τις επικουρικές που πάνω από 3.000 δεν ήταν ποτέ το μήνα, βγήκαν 12 ή 13.000 το Γενάρη, δείχνει ότι πάμε πραγματικά με τις εφαρμογές που θέτουμε σε λειτουργία σε γρηγορότερη εξυπηρέτηση αυτών των περιπτώσεων. Έχουμε ένα σχεδιασμό ότι τελειώνοντας το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν καθόλου επικουρικές σε κρεμότητα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό που συζητάμε εμείς τώρα να φτιάξουμε το 2019 είναι κεκτημένο άλλων χωρών από τις δεκαετίες πρώτου 50. Δηλαδή, μόλις βγαίνουν οι άνθρωποι σύνταξη, παίρνουν τα χρήματά τους. Ναι, και εκεί που φτιάχνουμε τον ΕΦΚΑ για να τα πετύχουμε, λένε διαλύστε το. Τι να σας πω κι εγώ. Κάτι τελευταίο, Κώστα, μην το αφήσουμε και αφήσουμε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ρωτούν για τις αναπηρικές συντάξεις, για το πότε θα εφαρμοστεί ο ενιαίοι κανόνες. Ναι. Και υπάρχουν και παραδείγματα εδώ πέρα. Ναι. Κάποιοι είναι ενδιάμεσα, είναι πάνω από το 50, κάτω από το 67 και μένουν εκτός. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με την ΕΣΑΜΕΑ, είναι η Ανώτατη Ένωση των Αναπήρων. Έχουμε προχωρήσει σε αρκετά καλά επίπεδα επεξεργασίας για να βγει ο σχετικός κανονισμός. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, γιατί άλλο πράγμα η αναπηρία για το δημόσιο υπάλληλο, άλλο πράγμα η αναπηρία για τον ελεύθερο επαγγελματία. Άλλο για έναν αξιωματικό, έτσι και αυτοί υφίστανται αναπηρίες. Είναι διαφορετικές οι αιτίες και οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να κριθεί ανάπηρος ασφαλιστικά ή ανάπηρος εργασιακά. Να μην το αναλύσω, έχει μια ποικιλία τέτοιων προβλημάτων που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εκείνο που εμείς θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε νέους κανόνες και εκεί έχουμε προχωρήσει σε καλό επίπεδο. Και φαίνεται ότι ακόμα και από το γεγονός ότι από 45 περίπου που ήταν οι αναπίστευτες παθήσεις που δεν χρειάζονται να πηγαίνουν κάθε τόσο στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας έχουν ανέβει στις 160 με τη δική μας κυβέρνηση για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί. Ήταν παράλογο αυτό τώρα εντελώς, έτσι. Δηλαδή, ναι, είχαν βάλει 43 νομίζω. 43 μόνο παθήσεις θεωρούνταν. Ότι χρειάζεται να πηγαίνουν κάθε τόσο καιρικά και να ξαναεξετάσσονται. Λες και θα ξαναφύτρουν. Ήταν ένα θέμα το οποίο και πολλοί συναδελφοί σας το είχαν επισημάνει. Είναι σήμερα πάνω από 150 οι παθήσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται κανείς να ξαναπηγαίνει στα κεπάκια. Παρακαλώ, θερμά δύο ερωτήσεις, ταχύτατης απάντησης. Αυτό που ακούμε γράφεται επανειλημμένως, ότι μπορεί να επιστρέψει το δώρο, τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, 300, 250, 250. Το χιλιάρικο.
Ναι, αλλά όχι ως χιλιάρικο, ως κάτι λιγότερο, ως 800 ευρώ. Α, μας το μείωσε ο Λασκαράτου. Παίζει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Μας το μείωσε ο Λασκαράτου. Εγώ δεν το μείωσα, εγώ διαβάζω ό,τι γράφουν οι εφημερίδες. Εντάξει. Κοιτάξτε, εκείνο που εμείς έχουμε διακηρύξει ως στόχο πολιτικό είναι να βελτιώσουμε τη θέση των εργαζομένων. Αθάνε με αυτή τη μορφή. Αυτή ήταν η απάντηση, Υπουργέ. Επιστροφή δώρων υπάρχουν στα πλάνα της κυβέρνησης. Πώς το είπατε πριν από τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο πριν τις εκλογές. Όμως τη βελτίωση του εισοδήματος όλων το βλέπουμε. Αν θα είναι με αυτόν τον τρόπο ή μάλλον δεν είμαι εγώ που θα το πω. Είναι ζήτημα κυβερνητικής επιλογής. Να αλλάξει το ποσοστό που λέγαμε 10% ανεργία για να ξεπαγώσουν οι τριετίες, να ξεκολλήσουν. Αυτό θα συμβεί. Για πιθανότητα. Αυτό θα συμβεί. Αν μπορούμε και νωρίτερα να πετύχουμε αυτό, πιστεύω ναι. Το λέω απερίφραστα, αυτός είναι στόχος. Να ξεκολλήσουν οι τριετίες, πότε. Και οι συλλογικές συμβάσεις πολύ νωρίτερα να ξεκολλήσουν. Πότε. Θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των στόχων που έχουμε μπροστά. Πάμε καλά στα έσοδα όπως έχετε δει. Δεν το κατάλαβα. Ποιος είναι ο στόχος για να ξεκολλήσουν οι τριετίες. Έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορείς χωρίς αυτό. Πώς αλλιώς θα γίνει. Αλλά εγώ τονίζω ξανά. Εντός εξαμήνου, εντός έτους, πώς το βλέπετε για να το καταλάβουμε. Ακόμα είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Φαίνεται μια τάση θετική στα έσοδα. Δεν μπορείς από τώρα να πεις τι θα γίνει στο τέλος. Κύριε Υπουργέ, του έτους. Εκείνο όμως που τονίζω ξανά, να προστατευτεί ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί άκουσα και χθες τον κύριο Μηταράκη προχθές να λέει ότι ο λαός θέλει ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης. Να μειωθούν οι εισφορές από το 20% στο 15% οριζόντια, να πάρουν 7%. Προσέξτε τώρα τι αντιφάσεις. Να ελαφρύνουμε, λέει, την αγορά και το κόστος. Αλλά προτείνει 7% να πληρώνουν εισφορά που δεν πληρώνουν ποτέ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι αγρότες για επικουρική σύνταξη. Δεν υπήρχε υποχρεωτικό τέτοιο. Θέλει να το κάνει υποχρεωτικό. Από τη μια μεριά να ξυλώσει την κύρια ασφάλιση, το ασφαλές έδαφος για κάθε άνθρωπο με την κύρια σύνταξη, που σημαίνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα από την πρώτη χρονιά, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία. Άρα περικοπές, γιατί δεν γίνεται να μην τις κάνεις περικοπές, έχεις ένα όριο δεσμευτικό για τις δαπάνες. Ποιος θα το πληρώσει αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης και για τις επικουρικές. Υπάρχει δέσμευση για τη χώρα. Δεν μπορεί να πληρώσει ο δημόσιος λογαριασμός, το δημόσιο ταμείο, εισφορές για να πληρώνονται οι επικουρικές, αν υπάρξουν ελλείμματα. Και λέει, οι καινούργοι που θα έρχονται στη δουλειά δεν θα μπαίνουν στο επικουρικό που υπάρχει. Θα πηγαίνουν στο ιδιωτικό. Αυτό είναι έγκλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Να τους ρωτήσουμε. Είναι έγκλημα μεγάλο, διότι αυτό συνέβη στην Εθνική Τράπεζα και στις τράπεζες. Από το 2005 και μετά όλοι μπήκανε στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ τότε. Και έμειναν οι παλιοί στο παλιό ταμείο. Και τέλειωσε. Πάντως, στον ευχαριστώ. Αντίλογο το κομμάτι του οι νέοι συνταξιούχοι τι θα πάρουν. Θα τους ρωτήσουμε. Ναι, αλλά το σύστημα καταραίει μετά. Έγινε, το έχουμε το παράδειγμα στην Εθνική Τράπεζα. Βαράει καμπάνα. Και με ρωτήσει και θα κάνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την Κατρίνα Αντιγράφου. Θέλω να γράφω και εσένα. Σας ευχαριστούμε. Οι ερωτήσεις είναι αυτές που θα κάνουμε και την επόμενη φορά σε όποιον καλεσμένο από την Δημοκρατία έχουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Θα είναι εδώ και ο κύριος Γιώργος από το ΚΚΠ. Εδώ μας κοιτάει και ο κύριος Πεταλωτής αργότερα από το κύριο.